Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε μία σάλτσα σιτσιλιάνα για να συνοδέψει τα ζυμαρικά που θέλουμε να κάνουμε. Ας το δούμε από κοντά. Έχουμε βάλει το ελαιόλαδο να ζεσταθεί. Προσθέτουμε το κρεμμύδι. Και από ό,τι βλέπω εδώ, ξέχασα το δυόζυμο μου να τον βάλω στην προηγούμενη συνταγή που είναι η σάλτσα εξοχής. Δεν πειράζει. Κάπου άλλο θα χρησιμεύσει. Βάζουμε το κρεμμύδι, πιπεριές. Οι πιπεριές παίζουν παντού, σχεδόν σε όλες τις συνταγές, μαζί με την ντομάτα. Ρίχνουμε μανιτάρια. Παίρνουμε μερικές βόλτες. Αφήνουμε λίγο να κάψουμε και να τα σβήσουμε με κρασάκι. Μετά από λίγο ρίχνουμε το κρασί. Καρικεύουμε. Λίγο ζάχαρη, πιπέρι, αλάτι και λίγο σκόρδο θα βάλουμε με λάδι από αυτό που φτιάχνουμε, το μαγικό. Αφήνουμε λίγο να ρεντουίρει το κρασί και θα δούμε τα επόμενα βήματα. Προσθέτουμε σάλτσα ντομάτα. Η οποία είναι έτοιμη, σάλτσα που την έχουμε μαγειρέψει. Αν είναι φρέσκα θα αφήσουμε να σιγοβράσει λίγο παραπάνω. Και θα βάλουμε και σάλτσα ψητού. Ανακατεύουμε. Θα ρίξουμε μέσα ελιές. Και λίγο ρίγανη. Ας βάλουμε και λίγο πάπρικα πιπέρι. Ένα-δυο λεπτά λίγο να ρεντουίρει και θα δούμε πως η σάλτσα μας έχει ήδη γίνει. Φίλοι μου, η σάλτσα είναι έτοιμη. Τη βλέπουμε λακταριστή πόσο ζωντανή είναι να συνοδέψει το ζυμαρικό μας. Φίλοι μου, όλοι είδαμε πως κάναμε μια σάλτσα στη σιτσιλιάνα για να συνοδέψει τη μακαρονάδα μας. Σας ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα. Ραντεβού ξανά στο Μαγειρεύοντας Ελληνικά και όχι μόνο. Μπορεί κάτι μέσα από εκεί να σας φανεί χρήσιμο. Εμένα θα μου είναι ιδιαίτερη χαρά αν συμβαίνει αυτό. Θα είμαι εκεί για σας.